Μειώνεται συνεχώς το βάθος του λιμανιού της πόλης από τις φερτές ύλες, ενώ και το μπαστούνι που βρίσκεται έξω από το λιμάνι και κάποτε χρησιμεύε για να δένουν οι βάρκες δεν υπάρχει πια. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και όσο περνάει ο καιρός, όλο και εντείνεται. Οι πρώτοι που έρχονται αντιμέτωποι με το πρόβλημα είναι οι ιδιοκτήτες καφών, που κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες θέλουν να εισέλθουν στο λιμάνι της Ναυπάκτου και δεν μπορούν, καθώς τα νερά έχουν γίνει πια αβαθή στην είσοδο του λιμανιού. Σε ό,τι αφορά τα φερτά υλικά που δημιουργούν προβλήματα στο λιμάνι, υπήρχε η προοπτική απομάκρυνσή τους με ειδική βυθοκόρο που επρόκειται να διέλθει από την περιοχή και θα έκανε μια στάση για να απομακρύνει την μεγαλύτερη ποσότητα αυτών των υλικών. Γεγονός ωστόσο που, σύμφωνα με τον λιμενάρχη Ναυπάκτου Αλέξη Τσαφαλόπουλο, δεν πραγματοποιήθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων αλλά και αναξιοπιστίας από την μεριά της εταιρείας που θα αναλάμβανε τον καθαρισμό. Είναι γεγονός ότι στο λιμάνι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Το πρόβλημα βέβαια αυτό δεν είναι ότι παρουσιάστηκε φέτος ή πέρυσι για πρώτη φορά. Είναι από μια κατάσταση ετών. Αυτό ήταν το ότι αφενός μεν το ποτάμι της Βαριάς κατέβαζε υλικά και σιγά σιγά δημιουργείται αυτή η κατάσταση και το δεύτερο ο εμπλουτισμός που γινόταν επί σειρά ετών. Όχι την τελευταία πενταετία αλλά κατά πληροφορίες πιο παλιά. Αυτό είχαν σαν αποτέλεσμα να είναι περισσότερη η ποσότητα των αδρανών υλικών. Σιγά σιγά η προβλήτα η οποία είναι έξω από το λιμάνι μπροστά στην Καμάρα να καλυφθεί. Οι παλιοί ναυπάκτοι θα θυμούνται ότι εκεί πέρα αράζουν ας πούμε μεγάλα καΐκια. Και εγώ το θυμάμαι και πολύ. Εννοείται το μπαστούνι που βρίσκεται έξω από το λιμάνι. Μάλιστα. Που κάποτε χρησιμεύε για να δένουν τις βάρκες τους. Αυτό ναι. Καλύφθηκε ναι. Λοιπόν σιγά σιγά με την βοήθεια των καιρών και το ότι υπήρχε ας πούμε αρκετό υλικό στην παραλία της Ψανής. Και αφού λοιπόν καλύφθηκε αυτό, άρχιζε η θάλασσα από μόνη της να το μεταφέρει και να το περνάει προς την είσοδο του λιμανιού. Πέρυσι κάναμε μια προσπάθεια, για να είμαι ακριβοδίκαιος είχα πει και περίμενα, υπήρχε ένα σκάφος ειδικό με σύστημα και περιμέναμε να το καθαρίσουμε καλά και στην είσοδο και να κάναμε και μια επέμβαση εντός εισαγωγικών. Αναφέρεστε στη βυθοκόρο που επρόκειται να διέλθει από την περιοχή μάλιστα, μας. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Αυτή αρχικώς προφασίστηκαν όταν περιμέναμε, γιατί μας δίναν κάποιο χρόνο να έρθουν κάποια προβλήματα τεχνικά όπου περίμεναν να τα υπερκαλύψουν και στην συνέχεια εφάνηκαν αναξιόπιστοι, οπότε δόθηκε μια προσωρινή λύση αφαίρεσης από ξηράς μιας ποσότητας. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα μετά τις άσχημες καιρικές συνθήκες που παρουσιάστηκαν τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, ξαναπαρουσιάστηκε αυτό το φαινόμενο. Και συσσωρεύτηκε μια ποσότητα αδρανών υλικών στην είσοδο και εκεί που πηγαίνουν κάτω από το άγαλμα του Ανεμογιάννη, που πάνε και κάθονται και προσδένουν τα διερχόμενα φιλοξενούμενα σκάφη. Οι δρόμοι είναι δύο. Ο ένας είναι να ξεκινήσουμε με διαδικασίες και μελέτες, να υπάρξει ας πούμε μια οργανωμένη δουλειά. Νομίζω ότι πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα, τουλάχιστον από ό,τι μου έχουν πει, πάνω από 25 χρόνια. Να καθαριστεί το λιμάνι γύρω-γύρω και απ' έξω κανονικά. Με ένα κόστος σεβαστό. Ναι. Αυτό όμως, δηλαδή αν θα μπούμε σε αυτή την διαδικασία, η οποία είναι χρονοβόρα, θα πρέπει να γίνει και ανάλογη μελέτη προστασίας του κάστρου. Διότι όταν αντιλαμβάνεστε αυτά τα αδρανή υλικά τα οποία συσσωρεύονται γύρω-γύρω το λιμάνι και αυτή τη στιγμή δημιουργούν ένα πρόβλημα στην ευσυπλοεία, λειτουργούν οχυρωματικά ως προς το κάστρο, το οποίο είναι το κόσμο της πόλης. Για να λυθούν όμως τα προβλήματα και να σωθεί το λιμάνι, θα πρέπει να καταφέρουν να στενοηθούν αρκετές υπηρεσίες, όπως είναι η αρχαιολογική και η κτηματική, και παράλληλα να συνταχθεί και να χρηματοδοτηθεί μελέτη, της οποίας την ευθύνη έχει τόσο το Λιμενικό Ταμείο σαν φορέας εκμετάλλευσης, όσο και η αρχαιολογική υπηρεσία που έχει την διοικητική ευθύνη. Το
θα έπρεπε να γίνει να κατατεθεί ένα σχετικό αίτημα στο λιμενικό ταμείο, διότι φορέας εκμετάλλευσης είναι το λιμενικό ταμείο. Ναι. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει η σχετική αξιολόγηση και να προωθηθεί η διαδικασία. Εδώ είναι η κατάσταση, είναι η διάζουσα όμως, διότι είναι και η αρχαιολογική υπηρεσία στη μέση, η οποία έχει την διοικητική ευθύνη προστασίας του κάστρου. Μάλιστα. Το να πάμε, θα το θεωρούσα όμως ότι θα ήταν λίγο άτοπο το να πάμε απλά να καθαρίσουμε το λιμάνι μέσα για να μπαίνουν πιο άνετα τα σκάφη και να μην ληφθεί μέρημνα προστασίας, γενικότερης προστασίας του κάστρου. Είναι δουλειές οι οποίες δεν μπορούν να γίνονται κάθε τρεις και λίγο. Η άλλη μέθοδος είναι μια απομάκρυνση αυτών που έχουν συσσωρευτεί μπροστά και όταν τα νερά, ας πούμε, κατεβαίνουν, εμφανίζεται μια μικρή ποσότητα αδρανών υλικών. Και από εκεί και πέρα η άλλη διαδικασία να αρχίσει να τρέχει στον χρόνο. Βέβαια δεν είναι και οι καλύτερες εποχές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ληφθεί κάποια μέρη. Γεγονός πάντως είναι ότι θα πρέπει να... Όμως θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Επειδή η απομάκρυνση έγινε αρχές του καλοκαιριού πέρυσι και επανεμφανίστηκε το φαινόμενο τώρα, δηλαδή 6 μήνες μετά, φοβούμε ότι αν απομακρύνουμε τώρα, δηλαδή με την σύντομη διαδικασία, τα υλικά αυτά που έχουν συσσωρευτεί τώρα και εν ώψη του ότι ο χειμώνας είναι ακόμη μπροστά, δεν έχει περάσει, φοβάμαι ότι θα έχουμε τον Απρίλιο ή τον Μάη μην έχουμε πάλι το ίδιο φαινόμενο. Θεωρώ λοιπόν ότι ίσως είναι καλύτερα να αφήσουμε να εκτονωθεί ο καιρός, να αρχίσει ας πούμε η άνοιξη και μετά να γίνει μια τέτοια επέμβαση.